Ξεχυλίζει η οργή στην νεολαία με αφορμή στην εθνική τραγωδία και στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και οι μαθητές μπαίνουν στο χορό των κινητοποιήσεων και της αντίδρασης μέσω καταλήψεων και συλλαλητηρίων. Σίγουρα υπάρχει οργή, γιατί δεν γίνεται να ζούμε στο 2023 που βλέπουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και να γίνονται τέτοια πράγματα, να μην γνωρίζουμε που βρισκόντουσαν τα τρένα ταυτόχρονα σε ένα τέτοιο συμβάν και χάθηκαν πόσοι συμμαθητές μας, φοιτητές, οικογένειες, μικρά παιδιά. Είναι αδιανόητο όλο αυτό το γεγονός. Οπότε αισθανόμαστε οργή. Υποσυμβολική κατάληψη βρίσκεται από το πρωί το δεύτερο λύκειο της Λιβαδιάς. Ένδειξη διαμαρτυρίας για τα αυτονόητα που παραμένουν ζητούμενα στη χώρα και συμπαράσταση στους συγγενείς των θυμάτων, των αγνοωμένων και των τραυματιών. Κάνουμε μια συμβολική κατάληψη, η οποία γίνεται ως διαμαρτυρία για τους νεκρούς στα Τέμπη. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας σε αυτό το συμβάν. Και δεν θέλουμε σίγουρα να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Η εκπαίδευση είναι νέα και χάσαμε συμμαθητές μας. Θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς, λένε οι μαθητές του Λυκείου, και με σύνθημα «Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί», δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν αυτή τέλος στα δεινά της κακής χώρας, με συλλαλητήρια και πορεία διαμαρτυρίας όλων των σχολείων της Λιβαδιάς το μεσημέρι της Τρίτης. Έχει οργανωθεί ήδη μία αύριο, μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία της Λιβαδιάς, στα οποία θα ακολουθήσουν σίγουρα όλοι οι συμμαθητές και όσοι είναι εδώ. Συμβολικά. Του χρόνου θα είμαστε η τρίτη λυκείου σε αυτή την κατάσταση, θα είναι οι συμμαθητές μας, θα είμαστε εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Σίγουρα θέλουμε να ακουστούμε και να λυθεί σίγουρα το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι.